Το θέσαμε εμείς, έκανα σχετική ερώτηση στον Δήμαρχο Χίου. Η απάντηση βέβαια δεν μας ικανοποιεί. Εμείς θεωρούμε ότι ο θερινός κινηματογράφος της Χίου είναι ένας θεσμός ο οποίος πέρσι, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, σταμάτησε ουσιαστικά να λειτουργεί. Εμείς πέρσι, όπως θυμάστε, είχαμε κάνει μια προσπάθεια να διατηρηθούν όλες οι δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο. Είχε συμφωνήσει και ο ιδιώτης, ο οποίος είχε αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία, την επιχειρηματική πρωτοβουλία, να το αναλάβει ο ίδιος, καλύπτοντας όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες της Χίου. Παρά τα αυτά, η Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε. Αδιαφόρησε απέναντι στην λογική του να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τον θερινό κινηματογράφο και βέβαια μετά είχαμε και τα θέματα με τον κορονοϊό, τους περιορισμούς που επέβαλε αυτός και βεβαίως το ζήτημα το οποίο κυριάρχησε το περσινό καλοκαίρι. Φέτος όμως είναι πράγματι μια διαφορετική χρονιά. Θα έπρεπε να έχει ήδη λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να κινητροδοτήσει. Εάν δεν μπορεί η ΔΚΕΧ να το αναλάβει, να το αναλάβει ο ιδιώτης ο οποίος υπάρχει και δραστηριοποιείται και έχει και πάρα πολύ ωραίες ιδέες, μας τις ανέπτυξε εκτενώς πέρσι σε συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία της Συμμαχίας Αξιών και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η Χίος να έχει ένα θερινό κινηματογράφο. Εάν θεωρεί η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στον κήπο που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του κήπου ο θερινός κινηματογράφος, λόγω της ανάπλασης που επίκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια, θα έπρεπε να έχει ήδη πριν τον κατάλληλο χώρο, ούτως ώστε οι χιώτες και οι επισκέπτες να μην στερηθούν αυτής της δραστηριότητας της πολιτιστικής, που όχι μόνο ανεβάζει το τουριστικό προϊόν του νησιού, αλλά αποτελεί και μια διέξοδο ποιοτικής διασκέδασης κάθε καλοκαίρι για το χιώτη και τη χιώτησα. Μια και μιλάμε για πολιτισμό, στη χθεσινή συνεδρίαση, θέσατε και το θέμα με την επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων, με δεδομένο ότι και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς όλο αυτό το κομμάτι της πανδημίας σίγουρα έπληξε και τις δικές τους δραστηριότητες. Ναι, βάλαμε ένα ζήτημα όχι μόνο για τα πολιτιστικά σωματεία, αλλά και για τα αθλητικά σωματεία. Γιατί ξέρετε ότι επί 1,5 χρόνο τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία είναι κλειστά. Και αυτό έχει πλήξει τον θεσμό αυτό του πολιτισμού και του αθλητισμού στο νησί της Χίου. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι ο Δήμος Χίου, που είχε ήδη εξοικονομήσει πόρους λόγω του ότι δεν συνδιοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικές ή αθλητικές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν προβλέπεται στον επόμενο μήνα, το πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον, να συνδιοργανώσει, θα έπρεπε ήδη να έχει χρηματοδοτήσει τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία, τους ώστε να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες που τα περισσότερα από αυτά έχουν. Διότι, όπως γνωρίζετε, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι ερασιτεχνική δραστηριότητα στον νομό της Χίου, όμως ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο έχει κόστος και αυτή τη στιγμή το κόστος μετακυλείται στα μέλη των σωματείων. Γι' αυτόν τον λόγο πιέσαμε χτες να υπάρξουν αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση. Αυτό το οποίο υπήρξε ως δέσμευση χτες ήταν ότι θα υπάρξουν σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία τα οποία συμμετέχουν σε πανελλαδικές, σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι θετικό, δεν αρκεί όμως. Και οι υπόλοιποι σύλλογοι και τα υπόλοιπα σωματεία έχουν σοβαρές ανάγκες και πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσα από τους πόρους που έχει εξοικονομήσει ο Δήμος Χίου, μη κάνοντας οποιαδήποτε συνδιοργάνωση τον προηγούμενο περίπου 1,5 χρόνο. Θα μιλήσουμε και για άλλο ένα επίτευγμα των μειοψηφιών και επιτρέψτε μου να το πω, που έχει να κάνει με το θερινό σινεμά. Πάλι το γάλα το έχησαν πέρσι, διότι βρέθηκε ιδιώτης, ο οποίος ήθελε να πάρει τον θερινό κινηματογράφο, ο οποίος βρίσκεται στον κήπο. Έκαναν τα πάντα οι μειοψηφίες αυτό για να το ανατρέψουν, με αποτέλεσμα δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει κάποιος μειοδότης, πλειοδότης, όπως θέλετε πέστε το, που να λάβει το θερινό σινεμά, ο οποίος βρίσκεται σε κακά χάλια από πέρσι και βέβαια η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να πληρώνει χρήματα και να μπαίνει μέσα κάθε χρόνο. Μιλάμε για σοβαρά ποσά τα οποία χρησιμοποιούσε η Δημοτική Αρχή και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν πάρα πολύ πενιχρό εν σχέση βέβαια με αυτά τα οποία είχε να παρουσιάσει ο ιδιώτης, ο οποίος πραγματικά έχει την επιχείρηση του παλιού Σινέ Διάνα, όπως ξέρουμε, και θα μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει κάτι το διαφορετικό. Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία εξαιτίας της άρνησης των μειοψηφιών, οι οποίες τελικά δεν κάνουν τίποτα άλλο, να κρατάνε μία τσάπα και να γκρεμίζουν. Φέτος λοιπόν, και επειδή πάμε για την ανάπλαση του δημοτικού μας κήπου, το έργο σε λίγο εντάσσεται, θα εξαγγελθεί,
Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει, γιατί οι διαδικασίες τρέχουν. Δεν μπορεί λοιπόν ένας ιδιώτης, ο περσινός για παράδειγμα, να ενδιαφερθεί για κάτι το οποίο μπορεί να ανατρέψει, δηλαδή δεν μπορεί να πάει να ξοδέψει 50.000 για να φτιάξει το θερινό σινεμά και μετά από λίγους μήνες να του πούμε, ξέρεις, μάζεψε τα και φύγε. Αυτό λοιπόν το οποίο σκεφτήκαμε είναι αν μπορεί, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε φέτος, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, σε συνεργασία και συνεννόηση με την Ειδική και τον Πρόεδρο, να μετατοπιστεί ο θερινός κινηματογράφος σε μια άλλη περιοχή. Κάνουμε κάποιες σκέψεις για την περιοχή του Καστρομινά. Είναι δύσκολο φέτος για να προλάβουμε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως έχουν γνώση οι φύλακες. Προχωράμε για να ξαναφέρουμε τον θερινό κινηματογράφο στην υπηρεσία των συμπολιτών μας με έναν τρόπο που να είναι ποιοτικός, έναν τρόπο που να μην είναι πλέον η κατάντια του θερινού κινηματογράφου όπως τη ζήσαμε τα τελευταία χρόνια πριν κλείσει, και να το απολαμβάνει πραγματικά ο Δημότης και κατ' επέκταση να μην ξοδεύονται χρήματα από τη τσέπη των δημοτών για κάτι το οποίο ούτε ποιοτικά ούτε αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει. Κλείνοντας, θέλω να σας πω, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, και επειδή παρά τα αυτά και παρά τα όσα έγιναν πέρσι, ακούω από τις μειοψηφίες, έτσι, από τον κύριο Τριαντάφυλλο και από τους υπόλοιπους, να κλαίνε τώρα και να επιρρύπτουν και ευθύνες. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να κοιταχτούμε όλοι μας στον καθρέφτη και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.